πρέπει να διεκδικήσουμε από πλευράς του Υπουργείου να πάρουν οι παραγωγοί μας αποζημιώσεις. Πρέπει να βρεθεί ένας στόχος. Η καταστροφή της φετινής παραγωγής ελαιολάδου που ξεπερνάει τα 100 εκατομμύρια ευρώ σε ολόκληρη την Κρήτη και το πολυσύμφετο πρόβλημα της δακοκτονίας συζητήθηκαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου βρέθηκαν οι πρόεδροι των αγροτικών συνεταιρισμών και ενώσεων διεκδικώντας την ολική αποζημίωσή τους. Έχουμε έρθει στην περιφέρεια από τη μία άκρη της Κρήτης μέχρι και την άλλη όλοι οι πρόεδροι των συνεταιριστικών οργανώσεων. Είχαμε συνεδριάσει από τις 11 η ώρα το πρωί στην Ένωση Ηρακλείου και φέρνουμε το ψήφισμα της συνεδρίασης να το παραδώσουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο αλλά και στον Περιφερειάρχη. Κοινή παραδοχή υπήρξε όσον αφορά στο θέμα της χαμηλής χρηματοδότησης από το Υπουργείο για τους ψεκασμούς που φέτος αποδείχθηκαν ελλιπείς, ενώ αναφορά έγινε και στα φάρμακα που εγκρίνονται, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Δάκος και άλλοι μύκητες έχουν αποκτήσει ανθεκτικότητα σε συγκεκριμένα σκευάσματα. Οι ελαιώνες Ιεράπετρας δεν παρουσιάζουν άλλη εικόνα από ό,τι παρουσιάζει όλη η Κρήτη. Το πρόβλημα είναι πολύ οξύ και δυστυχώς για πολλωστή φορά επαναλαμβάνεται. Η Περιφέρεια αντιδρά με συντονισμένες ενέργειες, έχοντας ήδη στείλει δείγματα από όλο το νησί στο Μπενάκιο Ινστιτούτο, προκειμένου να εντοπιστούν τα ακριβή αίτια, ενώ ταυτόχρονα έχει σταλεί έτοιμα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την αποζημίωση των αγροτών μέσω των ΨΕΑ ή ακόμα και από τον κανονισμό De Minimis. Εμείς ως Περιφέρεια, σε συνεργασία με τα επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα του νησιού μας, προχωράμε στην τεκμηρίωση της πρότασης για τις υποβολές προτάσεως για την αποζημίωση των αγροτών μας προς το Υπουργείο. Υπάρχει η πλευρά της αποζημίωσης των ελαιοπαραγωγών για την καταστροφή που έχουν τώρα. Υπάρχει δεύτερο θέμα, η δακοκτονία και τρόποι βελτίωσης της για την αντιμετώπιση του δάκου. Και υπάρχει και μια τρίτη πλευρά, να δούμε συνολικά την πολιτική για το ελαιόλαδο. Παρότι πληροφορίες θέλουν τον Υπουργό Μάκη Βορύδη να έρχεται στο νησί σύντομα, η Περιφέρεια έχει κλείσει ήδη ραντεβού για το ζήτημα την επόμενη Παρασκευή στην Αθήνα, προκειμένου να συζητηθεί αφενός η αποκέντρωση του προγράμματος δακοκτονίας και αφετέρου η αύξηση της χρηματοδότησής του. Πρέπει οπωσδήποτε και με την συνάντηση με τον κύριο Υπουργό, που ενημερώθηκε από το Υπουργείο ότι θα έρθει. Τώρα λέει όπως θα έχει συνάντηση από τους εκπροσώπους μας, αλλά πρέπει να είναι στην Κρήτη η καταστροφή. Ειδικά στο βορρά, σε πολλές περιοχές είναι ολική. Και έρχονται τώρα τα μαύρα κοράκια από πάνω. Ένα 20. Ένα 20. Πάτε λοιπόν την ευθύνη πάνω σε. Γιατί έτσι. Εσείς την έχετε υποθεί. Ποιος άλλος. Θα είναι ο υπουργός. Και ξανά θα είναι το υπουργός. Επέζεται ότι με την αίθουσα έχουν γίνει 300 σκέψεις. Έγινε κατανοητό το Περιφερειακό Συμβούλιο. Στις επόμενες μέρες που θα επισκεφθεί την Κρήτη ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Βορύδης, θα του τεθεί το θέμα και ζητάμε καθολική αποζημίωση των παραγωγών μας. Ο κ. Βορύδης πάντως, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου Βασίλη Κεγκέρογλου, δήλωσε στη Βουλή ότι το Υπουργείο δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη σε ό,τι αφορά την παροχή του προϊόντος φυτοπροστασίας για τη δακοκτονία, πετώντας τον μπαλάκι στην Περιφέρεια, η οποία, όπως είπε, έχει την ευθύνη για τη δακοκτονία. Ο σχετικός διαγωνισμός πέρυσι έγινε εγκαίρος. Το προϊόν φυτοπροστασίας είχε παρασχεθεί στις περιφέρειες, των οποίων ευθύνη αποτελεί η δακοκτονία. Ο Υπουργός δήλωσε επίσης ότι έχει δοθεί εντολή να υπάρξει καταγραφή των ζημιών για ό,τι πρέπει να αποζημιωθεί από τον ΕΛΓΑ. Ενώ όσον αφορά στην προμήθεια του σκευάσματος για τη δακοπροστασία του 2020, ο κ. Βορύδης έχει ήδη υπογράψει τη σχετική σύμβαση.